Λεώνα, στους οικίσκους που έχουν δημιουργηθεί εκεί. Και από εδώ θα ξεκινήσουμε. Γιώργο Τσαλίκα, καλή σου μέρα. Καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Να πούμε λοιπόν ότι από χτες έχουν έρθει εδώ περίπου 200 παράτυποι μετανάστες στους οικίσκους που είναι μέσα σε ένα περιβάλλοντα χώρο περίπου 40 τετραγωνικά στρέμματα. Να πούμε λοιπόν ότι οι οικίσκοι πληρούν διεθνείς προδιαγραφές. Έχει ο κάθε οικίσκος, μπορεί να φιλοξενήσει 6 έως 8 άτομα. Mm-hmm. Είναι με ύβρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση, υπάρχει κλιματιστικό μέσα, κρεβατάκια, τουαλέτα. Να πούμε ότι περίπου 700 άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτά τα 90 κοντέν που έχουν τοποθετηθεί. Θα μας πει λοιπόν δίπλα μου είναι ο αντιδήμαρχος διαχείρισης απορριμμάτων, ο κύριος Ανδρέας Βαρελάς, να μας πει λίγο για τις δομές και πώς είναι πρώτη μέρα εδώ που ήταν και φτιάξανε τον περιβάλλοντα χώρο που βρίσκονται οι οικίσκοι. Καλημέρα κύριε Βαρελά. Καλημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Από χτες το απόγευμα έχουν μεταφερθεί περίπου 200 άτομα από το πεδίο του Άρεως. Σιτίστηκαν κανονικά χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Και ήδη ο χώρος αυτός ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών έχει μπει σε λειτουργία. Mm-hmm. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, όπως είναι ο κανονισμός λειτουργίας του χώρου, η διοικούσα επιτροπή η οποία θα πρέπει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τη λειτουργία του, καθώς επίσης και κανόνες που πρέπει να υπάρχουν ως προς την ταυτοποίηση των ανθρώπων που mm-hmm. μπαίνουν μέσα και που βγαίνουν. Ο χώρος είναι ανοιχτός, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος από αυτούς που μένουν να βγαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα πρέπει και αυτό να επιληθεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείνει ο καταβλισμός. Υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες λειτουργίας που να θα ταιριάζουν και θα διασφαλίζουν και την καλή ζωή, γιατί μιλάμε και για μωρά, όχι μόνο για παιδιά, όπως είπατε κύριε Βαρελά. Μιλάμε για παιδιά πάρα πολύ μικρά στην ηλικία, που έχουν βιώσει πράγματα που πιθανόν κανείς από εμάς δεν τα έχει βιώσει. Mm-hmm. Έχουν έρθει από χώρες κατεστραμμένες και θέλουν μια ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, καθώς επίσης και την ανάλογη ψυχολογική στήριξη. Υπάρχει μέσα ιατρείο, γιατροί. Την ευθύνη την υγειονομική του χώρου την έχει το Κελπνό και υπάρχει και μια προσωρινή τριμελής διοικούσα επιτροπή η οποία πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα στελεχωθεί και από άλλους φορείς mm-hmm. που θα έχουν Μάλιστα. την ευθύνη λειτουργίας του χώρου. Κύριε Βαρελά, να ρωτήσουμε κάτι σημαντικό. Ναι. Ως πότε μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν σε αυτό το περιβάλλοντα χώρο? Ως Δήμος Αθηναίων έχουμε ξεκαθαρίσει ότι εμείς παραχωρήσαμε το χώρο διότι δεν μπορούσαμε να βλέπουμε την κατάσταση που επικρατούσε στο πεδίο του Άρεως, αλλά γιατί θέλαμε να δώσουμε και ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους δήμους και σε όλη τη χώρα ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι κανονικής λειτουργίας και φιλοξενίας Σωστά. ανθρώπων. Η λύση όμως αυτή είναι προσωρινή. Η λύση είναι προσωρινή, το τονίζουμε, διότι η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι σίγουρο, κύριε Βαρελά, ότι τα βλέμματα όλων σας θα είναι στραμμένα και εκεί. Προφανώς δεν είναι ένας χώρος όπου μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και από τον Ελαιώνα, κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως στο πεδίο του Άρεως, καθώς έγινε η μετεγκατάσταση των προσφύγων. Να δούμε τώρα, Λίδα Χριστοπούλου, αν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση καθαρισμού, αν έχει αλλάξει εικόνα. Καλημέρα Μαρία, έχει αλλάξει εικόνα. Βρισκόμαστε από νωρίς το πρωί στο πεδίο του Άρεως. 8 παρά ξεκίνησαν οι διεργασίες καθαρισμού. Τα βαν λοιπόν του Δήμου ήρθαν, μάζεψαν τα σκουπίδια αλλά και όλα τα αντικείμενα που είχαν μείνει από χθες που έγινε η μετεγκατάσταση των μεταναστών προς τον Ελαιώνα. Δύο σκηνές υπήρχαν, τις μάζεψαν και εκείνες. Ο χώρος έχει αλλάξει εντελώς. Mm-hmm. Έχουν μείνει ελάχιστοι μετανάστες οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι στον χώρο. Δεν είναι κάπου μαζεμένοι. Και τέλος υπάρχει και αστυνόμευση, κάνουν γύρω-γύρω όλο το χώρο, κάνουν βόλτα το χώρο. Επίσης, να πούμε ότι αν έρθουν κάποιοι μετανάστες εδώ, τους προτρέπουν να μεταφερθούν απευθείας στον Ελαιώνα. Λίδα Χριστοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, κυρίες και κύριοι, αυτή η εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα συνέχεια. Την εικόνα που βλέπαμε πριν από λίγες ημέρες ή μάλλον όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και από τη Λίδα Χριστοπούλου θα πάμε αμέσως στο Δημήτρη Καραστεφανή, στην αίθουσα ειδήσεων. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στα νησιά μας. Εντοπίζεται στα νησιά τα οποία δέχονται καθημερινά, το λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και έτσι είναι, Δημήτρη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, καραβιές
προσφύγων, καραβιές μεταναστών, που ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να τους κάνουν. Αρκεί να σας πω, Μαρία, ότι το Σάββατο το βράδυ στο Ελευθέρως Βενιζέλος, το πλοίο που έχει φτάσει στην ΚΟ, είχαν μπει μέσα τουλάχιστον 250 άτομα. Όλοι Σύριοι πολίτες. Mm-hmm. Δεν μπήκαν ούτε Αφγανοί ούτε Πακιστανοί, μόνο Σύριοι πολίτες. Και αυτό δημιούργησε κάποιες εντάσεις. Ενώ μέχρι αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, στο πλοίο αυτό που βρίσκεται στο λιμάνι της ΚΟ, έχουν μπει 1000 άτομα. Και αυτά τα 1000 άτομα ήταν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπου έφταναν, όπως είπες και εσύ, mm-hmm. με φουσκωτά σκάφη από την γειτονική Τουρκία. Οι οποίες είναι εικόνες συγκλονιστικές. Δεν θα μπορούσαμε πριν από κάποιους μήνες να φανταστούμε ότι αυτές οι εικόνες θα έρχονται από ένα νησί μας. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά μεταξύ πολλά των ανθρώπων που φτάνουν στα νησιά. Το θέμα είναι για πόσο καιρό θα μπορούν να μείνουν μέσα στο πλοίο. Το συγκεκριμένο πλοίο είναι για 15 ημέρες. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ίσως γίνει έτοιμα για να έρθει στο νησί ένα άλλο πλοίο. Να σας πω ότι μέχρι 2.500 πολίτες μπορεί να δεχθεί, πρόσφυγες μπορεί να δεχθεί, όμως εκεί γίνεται η καταμέτρηση, Μαρία. Μάλιστα. Είναι μόνο για φιλοξενία. Θα υπάρχουν τουλάχιστον 110 οι εργαζόμενοι του πλοίου που θα προσπαθούν να κάνουν καλύτερη mm-hmm. τη διαμονή των ανθρώπων αυτών που τους βλέπετε τι έχουν περάσει για να φτάσουν στη χώρα μας. Έρχονται από πόλεμο, Δημήτρη. Οι περισσότεροι έρχονται από εμπόλεμη κατάσταση. Γι' αυτό οι περισσότεροι είναι Σύριοι. Αν και το πρόβλημα που λένε από τις αστυνομικές αρχές είναι ένα, Μαρία, ότι όλοι δηλώνουν Σύριοι πολίτες. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνει εύκολα και η ταυτοποίηση. Βέβαια. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι είχαμε και τα πολύ μεγάλα επεισόδια, και το λέω πολύ μεγάλα γιατί έγιναν ανάμεσα σε Ιρακινούς, Πακιστανούς mm-hmm. και Αφγανούς για το ποιος θα έχει τη σειρά. Έγιναν επεισόδια μπροστά στα μάτια των αστυνομικών που δεν έκαναν τίποτα να επέμβουν γιατί είχαν κληθεί μόνο για να προστατεύσουν mm-hmm. το αστυνομικό τμήμα. Και είχαμε. Είναι εικόνες άτομα που βλέπουμε εδώ. Να ξυλοκοπούνται. Όχι, αυτή είναι η μεταφορά. Νόμιζα ότι είδαμε τις εικόνες. Είχαμε αυτά τα επεισόδια και γενικότερα έχουμε μια έκρηθμη κατάσταση. Το εγκατελειμμένο ξενοδοχείο που είχε κλείσει, που είχαν πει ότι θα το κλείσουν στην ΚΟ, με το που έκλεισε, γέμισε ξανά. Μάλιστα, ξανά. Γιατί είναι φαύλος κύκλος, Δημήτρη. Αυτό που μας περιγράφεις. 3.000 άτομα. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Για τη Μυτιλίνη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για τη Μυτιλίνη. Ίδια κατάσταση και εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πια σε εκρηκτικό σημείο έχει φτάσει όλο αυτό. Ανεξέλεγκτο στις περισσότερες περιπτώσεις. Και το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί αυτή η εικόνα δεν βλέπω να αλλάζει και σύντομα. Με ανθρώπους να έρχονται κάθε μέρα στα νησιά μας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και